ατύχημα. Όχι, δεν έλεγα δεν ήθελα. Δεν το έχω πει ποτέ δεν ήθελα. Έχει παραφραστεί λίγο. Δεν με αφορούσε, με φόβιζε. Πάντα. Και τώρα τον φοβάμαι που τον έχω κάνει. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό. Απλώς τώρα πάω κόντρα στο φόβο μου. Δεν ξεπεράστηκε ο φόβος. Καθόλου. Δεν θα ξεπεραστεί μέχρι να πεθάνω. Τι έχει αλλάξει όμως, δηλαδή από τη στιγμή που παντρευτήκατε, οι δυο σας ήσασταν στο ίδιο σπίτι, μένετε κτλ. Δεν μέναμε μαζί. Δεν μένατε μαζί. Ενώ τώρα μένετε μαζί. Άρα είναι μεγάλη αλλαγή. Κατά κάποιον τρόπο, ναι. Όταν λέτε κάποιο τρόπο. Τη λατρεύω. Πες μου και αυτό ότι δεν μένετε μαζί. Μαζί μένουμε, αλλά δεν έχουμε βολευτεί. Δηλαδή είναι λίγο με μια βαλίτσα. Πες μου κάτι, έχετε και τα δύο σπίτια. Ναι. Άρα το δεύτερο στάδιο είναι να μείνετε σε ένα σπίτι, λοιπόν. Αυτό θα μείνουμε. Θα μείνουμε. Αυτό είναι ο στόχος. Απλώς εγώ λόγω των προβών, ως νοικοκυρά, δεν πρόλαβα να κάνω την απαραίτητη προετοιμασία για να τον εντάξω. Έχει αλλάξει όμως κάτι στον τρόπο που κοιτιόσαστε και βλέπει ο ένας τον άλλο μετά το γάμο. Έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο, στην ψυχή μου μέσα. Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω, ναι, τι αισθάνομαι στην ψυχή μου. Για τον άνθρωπό σου ή γενικότερα. Για αυτό είναι προσωπικό. Για το δεσμό μας. Ναι. Για αυτό που έχουμε πει ότι κάνουμε εδώ τώρα μαζί. Το ότι επιλέξατε να παντρευτείτε σχεδόν μόνοι, δηλαδή με τους κουμπάρους που ήταν ο Γιάννης και η Ναταλία. Αυτοί δεν το ξέρανε. Α, δεν το ξέρανε. Όχι. Δηλαδή. Τους βρήκα εκεί πέρα, λέω παιδιά. Χρειαζόμαστε, πώς καταλάβω. Δεν είχατε αποφασίσει ποιοι θα είναι. Όχι. Εκεί πώς θα παντρευόσουν, άμα δεν τους έβρισκες. Δεν είναι σημαντικός ο κουμπάρος στο γάμο. Λυπάμαι που του στεναχωρώ τον Γιάννη. Δεν είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να γίνει όμως το μυστήριο. Βρίσκεις έναν εκεί. Το βοσκό. Άρα δεν είχατε αποφασίσει ποιος θα είναι ο κουμπάρος. Και έτυχε να είναι γνωστός ο Γιάννης ο Μπέζος και είπατε θα μας παντρέψετε δηλαδή. Έτσι. Και τους βρήκαμε. Είναι πολύ αγαπητά πρόσωπο και αυτά. Και ήταν μια τέλεια συγκυρία δηλαδή. Απίστευτο. Το δεχτήκαν κιόλας οι άνθρωποι και θα μπορούσαν να μας πούνε παιδιά, εμείς έχουμε παντρέψει 10, δεν θέλουμε άλλους. Ήσταν οι τέσσερις στο μυστήριο και ο παπάς. Ναι. Δεν είχατε ούτε γονείς ούτε τίποτα δηλαδή. Δεν το ξέρανε. Ούτε γονείς το ξέρανε. Κανείς. Και όταν το μάθανε από τις. Δεν το μάθανε από τις, γιατί όταν έμαθα ότι θα το μάθουν από τις. Τους πήρα και τους το είπα εγώ. Πάθανε σοκ, η δική σου που. Όχι, η μαμά μου ήταν πολύ συγκινητική γιατί μου λέει: παιδί μου, το ξέρω. Εσύ αν παντρευόσουν, μόνο έτσι θα παντρευόσουν. Έτσι είπε. Αν παντρευόσουν, μόνο έτσι μου είπε. Ο μπαμπάς μου δεν το πίστεψε. Τον πήρα μετά από μια εβδομάδα του λέω: είναι αλήθεια. Σου βέβαια είναι και μικρή ηλικία άνθρωποι. Δηλαδή από ό,τι έχω διαβάσει. Εντάξει. Σε 22 ήταν η μαμά σου και 25 ναι, ο μπαμπάς σου. Δηλαδή ναι, είναι ναι, άνθρωποι ναι, πιο. Υπάρχει περίπτωση τώρα να καμφθεί και ο δεύτερος φόβος σου που ήταν τα παιδιά, γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι εγώ ρε παιδί μου δεν είμαι από τους ανθρώπους που λέω